2 χρόνια τώρα η πανδημία μας έχει απομακρύνει από αγαπημένες συνήθειες. Μία από τις οποίες ο εορτασμός της Πρωτομαγιάς στην πλατεία της Νέας Σμύρνης. Φέτος όμως τα περίπτερα στήθηκαν ξανά και οι νεοσμυρνιώτες και όχι μόνο έρχονται για να τα επισκεφθούν. Στο περίπτερό μας που είναι από την Ένωση Ποντίων, η Μαύρη Θάλασσα και υπάγεται Νέα Σμύρνη, Άγιος Δημήτριος και Παλαιό Φάληρο, μπορεί να βρει ιστορικά βιβλία σε σχέση με τον Πόντο, τη Μικρά Ασία, σουβενίρ, μπρελόκ, τα ημερολόγια μας, τα φετινά, τα περσινά, μπλούζες, επαιτειακές, όπως βλέπετε εδώ πέρα και εικόνες και διάφορα πράγματα. Πέρα από αυτό, το ότι μπορεί να βρει διάφορα πράγματα που αφορούν στον Πόντο αναμνηστικά, μπορεί και να μας γνωρίσει σαν σύλλογο και να έρθει και σε επαφή μαζί μας, διότι τώρα μετά από 2 χρόνια κορονοϊού μπορούμε να υποδεχθούμε ξανά όλους τους ανθρώπους που θέλουν να γνωρίσουν τον Πόντο και τη Μικρά Ασία στο σύλλογο. Στο περίπτερο μας μπορεί να βρει όλα τα βιβλία των Ιμβρίων συγγραφέων, καθώς επίσης και των Τενεδίων, τα ημερολόγια μας, τα μπλουζάκια μας, τα αναμνηστικά και διάφορα άλλα πράγματα. Είμαστε από το νησί της Λέσβου. Είμαστε από την Ανεμότια, είναι ένα χωριό λίγο έξω από την Καλονή, 15 χιλιόμετρα. Έχουμε προϊόντα κρασί που είναι έχουμε ποτοπίο εκεί πέρα, για 2 χρόνια έχει δημιουργηθεί με κρασιά. Αλάτι από την Καλονή με βότανα, με πιπέρια και το κλασικό. Τυριά, μιτζίθρες, αρωματικά σακούνια, το ούζο βέβαια της Μυτιλίνης. Και μέλια από συντοπίτη μας. Καλησπέρα, ευχαριστούμε πολύ που πλαισιώνετε τις δράσεις μας. Βρισκόμαστε στην κεντρική πλατεία του Δήμου Νέας Σμύρνης. Μετά από 3 χρόνια λόγω της πανδημίας ξανά άνοιξαν τα περίπτερά μας στην Πρωτομαγιά και είμαστε πολύ χαρούμενοι γι' αυτό. Όλοι οι σύλλογοι, πολιτιστικοί και αθλητικοί, δίνουμε το παρόν. Εδώ βρισκόμαστε στο περίπτερο της Ένωσης Υπηρωτών Νέας Μήνης Παλαιού Φαλήρου, η Τιτάνη. Περισσότερο ο στόχος ο δικός μας είναι να έρθουμε σε επαφή με την κοινωνία, με την κοινότητα, να μας γνωρίσει ο κόσμος όσοι δεν μας ξέρουν, να γράψουμε καινούργια μέλη, να ενημερώσουμε τον κόσμο, τους Υπηρώτες αλλά και τους φίλους της Υπήρου για τις δράσεις του συλλόγου μας, τόσο το χορευτικό τμήμα ενηλίκων όσο και το χορευτικό τμήμα εφήβων παιδών, αλλά και τη θεατρική ομάδα που παρουσιάζει διάφορα παραδοσιακά δρόμενα κατά τη διάρκεια της χρονιάς και στους 2 δήμους στους οποίους αναφέρεται ο σύλλογός μας. Συγχρόνως έχουμε και κάποια παραδοσιακά προϊόντα, κάποια που έχουν έρθει από τα πράματα Ιωαννίνων από ένα συνεταιρισμό γυναικείο, αλλά και από κάποια χειροποίητα πραγματάκια όπως μαρμελάδα, γλυκό του κουταλιού, λικέρ, που φτιάχνουν διάφορες κυρίες του συλλόγου για την ενίσχυση στην οικονομική του συλλόγου μας. Ο βασικός στόχος όμως είναι να έρθουμε σε επαφή με την κοινότητα και να μας γνωρίσει ο κόσμος. Μπορεί να προμηθευτεί πολλά παραδοσιακά προϊόντα της Κρήτης σε δέσματα και φυσικά και κάποια αναμνηστικά που προσφέρει ο σύλλογός μας. Παράλληλα μπορούμε να κεραστούν κριτική τσικουδιά και πίνοντας ανοίγει η όρεξη και μπορεί να ψωνίσουν και κάτι από αυτά που θα βρουν στο περίπτερό μας. Η τρίτη φορά που έχουμε περίπτερο στη Νέα Σμύρνη, απλώς είχαμε διακόψει για τα 2 χρόνια του κορονοϊού που δεν έγιναν οι δραστηριότητες. Αυτή τη στιγμή ο κόσμος ανταποκρίνεται περισσότερο και από τις προσδοκίες μας. Το τριήμερο το οποίο πέρασε, διανύμαμε πάρα πολύ υλικό και για το τμήμα νεότητας που έχουμε στη Νέα Σμύρνη και διατηρούμε εδώ και 32 χρόνια. Και το Σώμα Σαμαριτών, το οποίο και αυτό έχει τη δράση την υγειονομική στη Νέα Σμύρνη με τις υγειονομικές καλύψεις. Πάντως υπάρχει μεγάλη ανταπόκριση και ίσως και δίψα από τον κόσμο μετά τα 2 χρόνια της απραξίας. Βρισκόμαστε στο περίπτερο του Μήλωνα, όπου παρουσιάζουμε όλα τα αθλήματα του Συλλόγου και το καλοκαιρινό camp, το summer camp. Η προσέλευση του κόσμου είναι αρκετά ικανοποιητική. Χθες ήταν λίγο μειωμένη λόγω της βροχής, αλλά σε γενικές γραμμές είμαστε αρκετά ευχαριστημένοι. Έρχεται ο κόσμος, ρωτάει για τα αθλήματα του Συλλόγου, τις δραστηριότητες, για το καλοκαιρινό camp και τους ενημερώνουμε για τα αθλήματα όλα. Αυτό που μαθαίνουμε στο περίπτερο πρώτα απ' όλα είναι ότι
όλοι οι Σμυρνιοί και Πανιώνιοι μπορεί να γίνουν μέλη στον Ερασιτέχνη. Είναι πολύ σημαντικό να τους έχουμε όλους στην οικογένειά μας. Επίσης έχουμε αύριο, την Τετάρτη συγγνώμη, ναι αύριο, την αναβίωση των Πανιώνιων Αγώνων μετά από 128 χρόνια που είχαν γίνει για πρώτη φορά στη Σμύρνη από τον Δάλα. Επίσης το περίπτερό μας εννοείται ότι μπορείτε να προμηθευτούν ο κόσμος είδη του Πανιωνίου και των Πανθύρων και να ενημερωθούν εννοείται για όλα τα τμήματα, για τα 12 αθλήματα που έχει ουσιαστικά ο Πανιώνιος και τα παιδάκια να ζωγραφίζουν, αν θέλετε να το δείξετε μετά, ζωγραφίζουν, δίνουμε αυτοκολλητάκια, αυτά. Βρισκόμαστε στο περίπτερο του Γραφείου Παιδείας του Δήμου Νέας Σμύρνης. Έχουμε τα διάφορα προγράμματα τα οποία προσφέρουμε στους δημότες κατοίκους Νέας Σμύρνης. Εκτός όμως από τα προγράμματα που αφορούν τα παιδιά, έχουμε και προγράμματα που αφορούν τους ενήλικες γονείς και όχι μόνο, κατοίκους Νέας Σμύρνης, οι οποίοι ενδιαφέρονται να παρακολουθήσουν προγράμματα της διαβίου μάθησης ενηλίκων. Είναι προγράμματα τα οποία είναι σχεδιασμένα με τα πανεπιστήμια τόσο Αθηνών όσο Παντίου, εδώ στην περιοχή της Αθήνας και αφορούν τόσο τους να σας δείξω λίγο αφορούν τόσο τις σχολές γονέων που γίνονται με το Πανεπιστήμιο Αθηνών, με την Ιατρική Σχολή του Πανεπιστήμιου Αθηνών, όσο το Σύγχρονο Λαϊκό Πανεπιστήμιο του Δήμου Νέας Σμύρνης, το οποίο είναι το μοναδικό που υπάρχει στην Ελλάδα αυτή τη στιγμή και το οποίο έχουμε ιδρύσει εμείς εδώ στη Νέα Σμύρνη σε συνεργασία με το Πανεπιστήμιο Αθηνών, την Πάντιο, το Χαροκόπιο κτλ. Και είναι προγράμματα τα οποία αφορούν τμήματα των πανεπιστημίων με τα οποία ερχόμαστε σε συμφωνία μαζί τους και έρχονται πανεπιστημιακοί καθηγητές και κάνουν σεμινάρια δωρεάν στους ενήλικους κατοίκους της Νέας Σμύρνης. Εκτός από αυτό βέβαια υπάρχουν και όλα τα υπόλοιπα προγράμματα όπως βλέπετε εδώ στην αφίσα μας τα οποία αφορούν τα προγράμματα τόσο των παιδιών όσο και των ενηλίκων. Το κέντρο αυτό περιλαμβάνει τους 7 βρεφονηπιακούς σταθμούς και τα 7 παραρτήματα πάλι καπή. Είναι ένα πρόσωπο ενιαίο, είναι νομικό πρόσωπο και δεχόμαστε εγγραφές από γονείς και τα λοιπά. Διαζώσεις ή με αυτό εδώ το QR που μπορούμε να κάνουμε εγγραφές ηλεκτρονικά. Επίσης έχουμε ένα πρόγραμμα για τα παιδιά. Εγώ είμαι παιδαγωγός και ήρθα εδώ για να δεχτώ κάποιους γονείς που θέλουν να κάνουν εγγραφές με κάποιους δύο τρόπους βασικά. Ο ένας είναι σίγουρα δοδιαζώσεις, δηλαδή να πάνε τα χαρτιά που χρειάζονται στα γραφεία μας που είναι στο δεύτερο όροφο Ελευθερίου Βενιζέλου στο Κέντρο Προστασίας και Αλληλεγγύης που ανήκουμε και ο δεύτερος είναι ηλεκτρονικά με το σημαδάκι αυτό, το QR. Εδώ παρουσιάζουμε τις δράσεις και τις κοινωνικές δομές που έχουμε στην υπηρεσία μας προκειμένου να ενημερωθεί ο κόσμος με ποιο τρόπο μπορεί να ωφεληθεί από τις παροχές τις οποίες δίνουμε στους πολίτες. Ξέρουμε ότι έχετε κάνει και κάποια δράση τώρα τελευταία για την Ουκρανία. Έχουμε κάνει δράση για την Ουκρανία, είναι η δεύτερη φορά την οποία κάνουμε, την προσεχή Πέμπτη μεθαύριο. Μαζεύουμε υγειονομικό υλικό, φάρμακα και είδη πρώτης ανάγκης προκειμένου να βοηθήσουμε τον Ουκρανικό λαό. Και εκτός από αυτό και υποδεχόμαστε και τους πρόσφυγες που έχουν έρθει μετά την έναρξη του πολέμου στη χώρα και συγκεκριμένα στην πόλη μας, προκειμένου να τους υποστηρίξουμε και να τους εντάξουμε στις κοινωνικές μας δομές χωρίς οικονομικά κριτήρια. Έρχονται, κάνουν αίτηση και τους εξυπηρετούμε σε όλες τις κοινωνικές δομές. Περίπτερα πολιτιστικών συλλόγων, αθλητικών συλλόγων, υπηρεσιών του Δήμου, αλλά και εμπόρικα περίπτερα, στην πλατεία της Νέας Σμύρνης μέχρι 15 Μαΐου. Για το nstv.gr, Εριέλα Χρυσού.